Χαίρετε κύριε και κύριοι, είμαι ο Μελισσάς Χρήστος, υπεύθυνος ανάπτυξης προϊόντων της Agrology και συγκεκριμένη παρουσίαση θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα των success stories στην καλλιέργεια του σκληρού σιταριού. Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο ανάδειξης και ανάπτυξης των προϊόντων μας, διενεργούμε αποδεικτικές εφαρμογές με επιλεγμένους γεωπόνους και γεωπονικά καταστήματα, το δίκτυο των NutriMaster και παραγωγούς οι οποίοι επιθυμούν να διαφοροποιούνται και να είναι πρωτοπόροι στη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν, πραγματοποίησαμε δύο αποδεικτικές εφαρμογές. Η πρώτη εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Χαράς Λάρισας σε συνεργασία με το γεωπονικό κατάστημα Γεωργιάδη και Τάτσι και αφορούσε την αρδευόμενη καλλιέργεια σκληρού σιταριού ποικιλίας Σιμέτο R2 με συνολική έκταση 20 στρέμματα. Η έκταση χωρίστηκε σε δύο επιμέρους τμήματα των 10 στρεμμάτων, 10 για το πρόγραμμα της Agrology και 10 για το πρόγραμμα του Μάρτυρα. Η επόμενη εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στο Κιλκής σε συνεργασία με το γεωπονικό κατάστημα Σακαλάκη Παναγιώτη και αφορούσε την ξηρική καλλιέργεια σκληρού σιταριού ποικιλίας Κουαντράτο με συνολική έκταση 30 στρεμμάτων, η οποία χωρίστηκε σε δύο επιμέρους τμήματα των 15 στρεμμάτων, 15 για το πρόγραμμα της Agrology και 15 για το πρόγραμμα του Μάρτυρα. Ο στόχος ήταν κοινός και για τις δύο αποδεικτικές εφαρμογές και ήταν η αύξηση της συνολικής παραγωγής. Για το λόγο αυτό και στις δύο περιοχές πραγματοποιήσαμε μια διαφυλική εφαρμογή με το ισορροπημένο σκεύασμα θρέψης Eggel Sapphire σε μορφή gel σε δόση το 300 cc το στρέμμα μετά το στάδιο έναρξη του αδελφώματος. Το υπόλοιπο πρόγραμμα θρέψης που ακολουθήθηκε ήταν κοινό τόσο για το Μάρτυρα όσο για το πρόγραμμα της Agrology. Έτσι λοιπόν, πετύχαμε μια βελτίωση βλαστικής ανάπτυξης των φυτών στην αρδευόμενη καλλιέργεια στην περιοχή της Λάρισας, καθώς στα δεξιά παρατηρείται πως το πρόγραμμα της Agrology επέφερε μεγαλύτερη πυκνότητα φυτών συγκριτικά με το Μάρτυρα που βρίσκεται αριστερά. Η ίδια βελτίωση της βλαστικής ανάπτυξης παρατηρήθηκε και στην ξηρική καλλιέργεια στην περιοχή του Κιλκής, με τη διαφορά πως εδώ καταφέραμε να ξεπεράσουμε το στρες της ξηρασίας των φυτών σε μόλις 5-10 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. Με την εφαρμογή αυτή, πετύχαμε μια αύξηση της συνολικής παραγωγής της τάξης του 7,92% στην αρδευόμενη καλλιέργεια στη Λάρισα, με το πρόγραμμα της Agrology να ανέρχεται στα 545 κιλά το στρέμμα, ενώ ο Μάρτυρας να ανέρχεται στα 505 κιλά το στρέμμα. Η αύξηση της συνολικής παραγωγής ήταν πολύ μεγαλύτερη στην ξηρική καλλιέργεια στην περιοχή του Κιλκής, αγγίζοντας το 47,5%. Με το πρόγραμμα της Agrology να αποδίδει 295 κιλά το στρέμμα και το Μάρτυρα να αποδίδει μόλις 200 κιλά το στρέμμα. Συνοψίζοντας λοιπόν, με τις διαφυλικές εφαρμογές της Agrology πραγματοποίησαμε την αύξηση της συνολικής παραγωγής στην αρδευόμενη καλλιέργεια στην περιοχή της Λάρισας σε ποσοστό 7,92%, ενώ πολύ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην ξηρική καλλιέργεια στην περιοχή του Κιλκής με ποσοστό 47,5%. Έτσι λοιπόν, στην αρδευόμενη καλλιέργεια στην περιοχή της Λάρισας, με μια αύξηση της συνολικής παραγωγής κατά 40 κιλά το στρέμμα και μια μέση τιμή κιλού πώλησης τα 20 λεπτά, αυξήσαμε το εισόδημα του παραγωγού κατά 8 ευρώ το στρέμμα, ενώ το κόστος των συμπληρωματικών εφαρμογών της Agrology ανέρχεται μόλις στο 1 ευρώ και 33 λεπτά το στρέμμα. Πετύχαμε έτσι μια σχέση κόστος ωφέλειας 1:6, το οποίο ερμηνεύεται πως για κάθε 1 ευρώ που επενδύει ο παραγωγός στα σκευάσματα θρέψης Agrology, αυξάνει το εισόδημά του κατά 6 ευρώ. Σχετικά με την ξηρική καλλιέργεια στην περιοχή του Κιλκής, η αύξηση συνολικής παραγωγής ανήλθε στα 95 κιλά το στρέμμα, έτσι λοιπόν με μια μέση τιμή κιλού πώλησης τα 20 λεπτά, αυξήσαμε το εισόδημα του παραγωγού κατά 19 ευρώ το στρέμμα, ενώ το ενδεικτικό κόστος των εφαρμογών Agrology ήταν το ίδιο στα 1 ευρώ και 33 λεπτά το στρέμμα. Πετύχαμε έτσι μια σχέση κόστος ωφέλειας 1:14, το οποίο ερμηνεύεται πως για κάθε 1 ευρώ που επενδύει ο παραγωγός στα σκευάσματα θρέψης Agrology, αυξάνει το εισόδημά του κατά 14 ευρώ. Σας ευχαριστούμε.